Λίγο ακόμα. Ρε παιδιά, κάντε λίγο πίσω. Ωραία. Παρακαλώ, πείτε μας το όνομά σας και ποιο εκπροσωπείτε. Ονομάζομαι Παπαγιανούλης Βαγγέλης. Εκπροσωπώ τα 39 πλόκα που στείλαν την επιστολή στις 10 του μηνός 10 Δευτέρου. Έγινε ουσιαστικός διάλογος με τον Πρωθυπουργό. Του παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας. Το ίδιο έκανε και εκείνος. Και για το ασφαλιστικό, και για το φορολογικό, και για το κόστος παραγωγής. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να επιστρέψουμε στα μπλόκα μας, να υλοποιήσουμε τις γενικές συνελεύσεις μας για να αποφασίσουμε την περαιτέρω πορεία του αγώνα. Οι προτάσεις του Πρωθυπουργού σας ικανοποίησαν? Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Μετά τις γενικές συνελεύσεις, οτιδήποτε. Δεσμεύσαν οι λύσεις από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις, θα τις δούμε. Για να δούμε τον επόμενο. Σιωτίνας Αθανάσιος, τα ανεξάρτητα μπλόκα Πελοποννήσου. Έγινε ένας διάλογος επί των προτάσεών μας με τον Πρωθυπουργό. Πήραμε τις προτάσεις της κυβέρνησης, συζητήσαμε όλα τα θέματα που είχαμε δώσει εμείς στη συνάντηση του Πρωθυπουργού και μεταβαίνουμε στα μπλόκα μας για τις γενικές συνελεύσεις. Σας ικανοποιούν οι προτάσεις κυβέρνησης? Αυτό θα το αποφασίσει ο κάθε ένας συνάδελφός μου που είναι στον μπλόκο του. Εσείς, κανένας η αίσθηση που έχετε ποια είναι? Αυτό είναι δημοκρατικό θέμα για το κάθε μπλόκο. Κανένας. Πιο αισιόδοξη ή πιο απεσιόδοξη μετά τη συνάντηση? Πρέπει να τα ζυγίσουμε όλα παρέα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.